Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, η νεολαία πλέον ξέρει και θα κάνει τη διαφορά σε αυτές τις εκλογές. Και στην Πάτρα, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όλο το προηγούμενο διάστημα, εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέοι εργαζόμενοι και άνεργοι, δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν συμβιβάστηκαν με τα λίγα, δεν πλέχτηκαν στη λογική του μικρότερου κακού. Αλλά με δυναμισμό, με μαζικότητα, βγήκαν στο δρόμο, φώναξαν, διεκδίκησαν όλα τα δικαιώματά τους. Διεκδίκησαν ένα σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, διεκδίκησαν ενιαία ανώτατη εκπαίδευση για όλους τους φοιτητές, δουλειά με δικαιώματα για όλους, πάνω στο αντικείμενο που έχει σπουδάσει ο καθένας. Διεκδίκησαν ελεύθερο χρόνο και ποιοτική αξιοποίησή του, με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Σε αυτούς τους αγώνες, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ βρισκόταν και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης. Συνέβαλε καθοριστικά, ώστε η νεολαία να μην πιαστεί στον ύπνο, να προετοιμάσει έγκαιρα την πάλη της. Φίλοι και φίλες, αυτός ο αγώνας που έχει προηγηθεί, ήρθε η ώρα να δυναμώσει και να εκφραστεί και με ψήφο στο ΚΚΕ στις 26 Μάη. Μας λένε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει, να επιστρέψει στις ιδρυτικές της αξίες και αυτό θα δώσει ανάσα στους νέους και στο μέλλον τους. Μα οι ιδρυτικές της αξίες είναι που είναι αντιδραστικές. Οι ιδρυτικές της αξίες είναι που έχουν οδηγήσει σε όλα αυτά που η νεολαία δεν θέλει στη ζωή της και για τα οποία κινητοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Τους πιάνει ο πόνος για την ανεργία. Μα η συνθήκη του Μάστριχτ, που όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ την έχουν ψηφίσει, δίνει πράσινο φως στα εργοστάσια να φεύγουν από τη χώρα και να πηγαίνουν σε άλλη με φτηνότερο εργατικό δυναμικό. Και οι λαϊκές οικογένειες στην Πάτρα έχουν πείρα από τις επιπτώσεις τέτοιων εξελίξεων. Αλλά και οι νεότεροι, μιας και δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει σπίτι στην Πάτρα που να μην έχει έναν άνεργο. Τους πιάνει ο πόνος για την ημιαπασχόληση των νέων. Μα η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία, την οποία όλα τα κόμματα επικαλούνται, ανοίγει τον δρόμο για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την μείωση των μισθών, την κατάργηση του κατώτατου μισθού. Όσα δίθεν δωράκια και να μοιράσει η κυβέρνηση, αυτά αποτελούν μια τρύπα στον ωκεανό με αυτά τα δεδομένα. Τους πιάνει ο πόνος για τη μόρφωση που δεν είναι ολοκληρωμένη. Μα η συνθήκη της Μπολόνια, που όλοι έχουν έννοια για το πώς καλύτερα θα εφαρμοστεί, οδηγεί στο να αποσπαστεί η γνώση από το πτυχίο, να προωθηθεί η εξατομίκευση της γνώσης και επομένως το κυνήγι πιστοποιήσεων και δεξιοτήτων. Οι φοιτητές των παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, οι φοιτητές των πολυτεχνικών σχολών έχουν ιδιαίτερη πείρα από την εφαρμογή αυτών των κατευθύνσεων. Τους πιάνει ο πόνος για το σχολείο. Μα το σχολείο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που όλοι εκθιάζουν και προσπαθούν να εφαρμόσουν, είναι το σχολείο εξεταστικό κέντρο της ημιμάθειας που κοιτάει τους μαθητές και τις οικογένειές τους στην τσέπη. Είναι το σχολείο που σήμερα βιώνουν οι μαθητές, που η καθημερινότητά τους είναι σχολείο, φροντιστήριο, σπίτι και ξανά πάλι τα ίδια. Τους πιάνει ο πόνος για το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Μα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι το πανεπιστήμιο με τα δίδακτρα στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, με πτυχία πολλών ταχυτήτων, με γνώση που να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς. Με αυτό το κριτήριο ανοιγοκλίνουν τα τμήματα, γίνονται συγχωνεύσεις και δημιουργούνται νέα και όχι με βάση την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία διαμορφώνει νέα επιστημονικά αντικείμενα. Αυτό εξηγεί και γιατί στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ της Πάτρας έχουν μεσολαβέσει πολλές τροποποιήσεις εις βάρος των φοιτητών και σπουδαστών μέχρι να φτάσουμε στον πρόσφατο νόμο. Τους πιάνει ο πόνος για τον φασισμό, τον πόλεμο, την προσφυγιά. Μα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την εφαρμόζουν όλοι από κοινού, τα συμφέροντα του κεφαλαίου, είναι που οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα. Είναι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξίσωση κομμουνισμού και φασισμού, που δίνει άλωση στη δράση των φασιστών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τιμά τα γατάκια των αφεντικών, τους φασίστες και τους προγόνους τους, τους Ναζί, την ίδια στιγμή που γκρεμίζει αγάλματα κομμουνιστών, απαγορεύει κομμουνιστικά κόμματα και σύμβολα, αποτελεί πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επιπλέον στρατιωτικοποίησή της και η συμμετοχή της σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Η νεολαία όλο το προηγούμενο διάστημα λοιπόν με τη δράση της, την αμφισβήτησή της, την διεκδίκησή της έχει πει ένα τεράστιο όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολιτική που εφαρμόζεται από τα αστικά κόμματα και την κυβέρνηση. Αυτό το όχι πρέπει να το εκφράσει και στις κάλπες λέγοντας το πιο δυνατό ναι στο κουκουέ. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι να τους δώσουμε λευκή επιταγή για να τσακίζουν τη ζωή μας, γιατί αυτό σημαίνει η αποχή. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι και το προεκλογικό τρίκ που έστησαν με την ψήφο για τους 17άριδες θα τους γυρίσει μπούμεραν. Γιατί όλοι αυτοί οι νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά θα γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους φασίστες της Χρυσής Αυγής, ψηφίζοντας κουκουέ. Γιατί το κουκουέ είναι το μόνο κόμμα που θα βάλει εμπόδιο ο άραξος να μετατραπεί σε βάση πυρηνικών για το ΝΑΤΟ, βάζοντας ακόμα περισσότερο στο στόχαστρο των υπεριαλιστών τη ζωή και το μέλλον της νεολαίας στην περιοχή. Γιατί το κουκουέ μπορεί να εκφράσει τη γνήσια λαϊκή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί παλεύει για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στην εξουσία. Γιατί το κουκουέ έχει πρόταση για το σήμερα και για το αύριο, την μόνη προοδευτική και άμεσα ρεαλιστική. Παλεύει για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, δηλαδή την κοινωνία όπου η μεγάλη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας θα αξιοποιείται προκειμένου ο λαός και η νεολαία να απολαμβάνουν μια καλύτερη ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Άλλωστε η νεολαία στην Πάτρα έχει πείρα από τη δράση των κομμουνιστών, ειδικά σε χώρους που έχουν περισσότερη δύναμη. Αυτό ισχύει και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, στα σχολεία, στους χώρους της κατάρτισης, στον Δήμο που την πλειοψηφία έχει παράταξη του κουκουέ. Με την ψήφο στο κουκουέ, η νεολαία είναι σίγουρη ότι η ψήφος της δεν θα πάει χαμένη, ότι θα έχει ένα αποκούμπι την επόμενη μέρα. Γιατί η ψήφο στο κουκουέ αποτελεί ένα βήμα για την ισχυροποίηση των αγώνων της. Σε αυτές τις εκλογές θα κάνουμε τη διαφορά ψηφίζοντας κουκουέ παντού, και στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές και στις τοπικές εκλογές. Καλή δύναμη!